βλέπετε, είπε το ίδιο πράγμα πολύ που αναφέρατε κι εσείς για το ίντερνετ, κύριε Μανολούδη, το ίδιο παράδειγμα. Και το άλλο που είπατε κι εσείς, ότι οι Έλληνες έξω πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε να εξάγουμε φοβερό έψυχο υλικό. Και όπως θα δούμε αργότερα, έχουμε και τεχνολογία να τους εξάγουμε, που δεν το ξέρουμε ούτε εμείς. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι όσον αφορά, και θα το εξηγήσουμε παρακάτω, ότι, έχουμε και τεχνολογία ότι ένα να μέρος του κατασκευάσματος κάποια αυτού του πειράματος έγιναν στην έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Ναι, επειδή έχει έχουμε χρόνο μέχρι να γίνει η σύνδεση, υπάρχει εταιρεία ελληνική, μπορώ να την αναφέρω, δεν είναι διαφήμιση, η Πρίσμα, ας πούμε, που είναι στην Αλεξανδρούπολη. Και έχει σημασία, είναι και στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, η οποία συνεργάζεται με το ΣΕΡΝ εδώ και χρόνια. Έχει κατασκευάσει πάρα πολλές πλακέτες ηλεκτρονικές, οι οποίες βγήκαν οι καλύτερες που χρησιμοποιεί το ΣΕΡΝ αυτή τη στιγμή. Καλύτερες από γερμανικές, από αυστριακές, από οποιασδήποτε άλλες. Η εταιρεία πήρε βραβείο γιατί οι πλακέτες της, μιλάμε για χιλιάδες τώρα, έβγαλαν ένα ασφάλμα της τάξης το 0,2%, που αυτό δεν το υπολογίζουν καν στο ΣΕΡΝ. Φανταστείτε, όλες οι άλλες βγάλαν περισσότερο. Και αυτή είναι η ελληνική εταιρεία και η κατασκευή γίνεται εδώ. Δηλαδή, έπιασε στα χέρια μου μία πλακέτα και ήταν στο δάχτυλο του ενός χεριού. Αυτή η πλακέτα τώρα είχε από κάτω 200 υποδοχές που έπρεπε να ταιριάξουν ακριβώς τις αντίστοιχες του ΣΕΡΝ. Και η κάθε μία να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, για τέτοια τεχνολογία μιλάμε. Έπρεπε να έχουν ευθυγραμμιστεί και να τα στείλουν εκεί. Και τώρα μαθαίνω το και έξω που συζητούσαμε ότι και η NASA ζήτησε από αυτή την εταιρεία κάτι παρόμοιες πλακέτες ηλεκτρονικές. Δηλαδή, έχουμε και τεχνολογία να εξάγουμε ως χώρα. Είναι, αλλά λυπόμαστε δηλαδή, ταυτόχρονα για όλα τα υπόλοιπα που γίνονται. Να χαιρόμαστε και να λυπόμαστε, ναι, ταυτόχρονα είναι να χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε που μπορούμε και καταφέρνουμε ως λαός τέτοιο επίτευγμα, αλλά και να λυπόμαστε που δεν έχουμε καταφέρει να το γενικεύσουμε ως πορεία, ναι, της χώρας. Πραγματικά. Με πληροφορούν ότι έχουμε ξανά στη σύνδεσή μας τον κύριο Φασούλα. Θα παρακαλούσα να τον δούμε. Κύριε Φασούλα, υπήρξε ένα πρόβλημα στη σύνδεση. Την ώρα που απαντούσατε για τους Έλληνες του εξωτερικού και πόσο διαπρέπουν και αν θα μπορούσαμε και εμείς και εντός συνόρων τελικά να πετύχουμε πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Νομίζω το κύριο συστατικό που λείπει εντός των συνόρων είναι αξιοκρατία, αξιοκρατία και πάλι αξιοκρατία. Και αν το καταφέρουμε αυτό, δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε και εκτός συνόρων. Για τα ονόματα που ρωτήσατε των φυσικών και άλλων ειδικοτήτων στο ΣΕΝ. Προϊστάμενός μου τύχαινε να είναι Ελληνίδα, Ευγενία Χατζακελή. Επίσης υπάρχουν γνωστά ονόματα όπως ο φυσικός Δημήτρης Νανόπουλος και κάποια άλλη φυσική οι οποίοι εργαστήκαμε μαζί, όπως ο Γιάννης Γεματάρης, ο Κωνσταντίνος Ουγάς. Και τα ονόματα δεν έχουν τέλος, κυριολεκτικά. Κύριε Φασούλα, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Τελικά, απίστευτη. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο αυτή η χώρα, αυτό το έθνος μπορεί και διαπρέπει εκτός συνόρων. Είναι κάτι σαν κατάρα η οποία μπορεί να γίνει ευλογία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτή τη μετατροπή. Είπε κάτι πάρα πολύ βασικό ο κ. Φασούλης. Φασούλας, ναι, συγγνώμη, για την αξιοκρατία στη χώρα μας. Είναι σίγουρα το σημαντικότερο, ένα αλλά σημαντικότερο δεν είναι μόνο αυτό. Χρειάζεται, ναι, και άλλα πράγματα, πολλά. Χρειάζεται σχέδιο, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα που, ναι, υποδομές, ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό όμως είναι εκ των όνων κάνευ. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Θα παρακαλούσα να συνεχίσουμε λίγο τις φωτογραφίες για να μας εξηγήσει ο κύριος Μανολούδης και σε ό,τι αφορά αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, γιατί ότι ένα μεγάλο μέρος κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Αναφέρεται και συγκεκριμένη εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη. Αυτά ήταν εταιρεία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, αλλά τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά για να λειτουργήσει το όλο σύστημα. Δηλαδή αυτά τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που κατασκευάστηκε και από ένα πολύ μεγάλο μέρος εδώ. Να δούμε λοιπόν την επόμενη. Εδώ στην επόμενη βλέπουμε έναν άλλον ανιχνευτή, τον τέταρτο ανιχνευτή, όπου εδώ σε αυτόν τον ανιχνευτή, αυτός είναι ο CMS, είναι λίγο μικρότερος από τον Άτλαντα που είδαμε προηγουμένως. Εδώ ερευνούν, γίνεται πάλι συγκρούσεις πρωτονίων-πρωτονίων, όπως γίνονται και στο μεγάλο πείραμα, και ερευνούν για τη σκοτεινή ύλη πιο πολύ, δηλαδή τι είναι η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια. Γενικά γίνονται διαφορετικά πειράματα. Μπορούμε να περάσουμε και στην άλλη εικόνα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή οι ανιχνευτές τελείωσαν με αυτόν τον τελευταίο. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται πολυδιάστατα πειράματα και έχουν χωριστεί επιστήμονες σε διάφορες ομάδες που μετέχουν σε διαφορετικά πειράματα ο καθένας.
Βεβαίως. Από ό,τι βλέπω είναι η επόμενη έτοιμη. Αυτή τώρα είναι η επόμενη εικόνα, πραγματικά καταπληκτική. Είπαμε προηγουμένως, αναφέραμε στην κουβέντα, ότι από το CERN ουσιαστικά ξεκίνησε ο παγκόσμιος ιστός, το ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή έχουν βρει ένα σύστημα, το λεγόμενο GRID, που είναι, θα λέγαμε, μπορούσαμε να το πούμε, η δεύτερη γενιά ίντερνετ, όπου τι έχουν κάνει. Επειδή ακριβώς τα δεδομένα που βγαίνουν από τα πειράματα, που παράγονται από τα πειράματα, είναι πάρα πολλά και θα χρειαζόταν τεράστιοι υπολογιστές για να τα αναλύουν με τεράστιες ταχύτητες, θα έπρεπε δηλαδή να κατασκευάσουν δωμάτια ολόκληρα υπολογιστών, μιλάμε για τέτοιο όγκο δεδομένων για να το επεξεργαστούν, σκέφτηκαν κάποιον τρόπο να συνδέσουν υπολογιστές όλου του κόσμου, όλης της γης, πρώτα των πανεπιστημίων, μεταξύ τους σε ένα δίκτυο και να χρησιμοποιούν την ισχύ όλων των υπολογιστών ταυτόχρονα. Στην ουσία δηλαδή έχουν κάνει έναν υπερυπολογιστή και τον έχουν απλώσει σε όλο τον κόσμο. Έχει ένα απίστευτο ίντερνετ, δεν μπορούν να μπουν hackers, προστατεύουν τα δεδομένα τους, που έχει φοβερή ισχύ. Δηλαδή, αντί να στήσουν δωμάτια ολόκληρα με τεράστιους υπολογιστές, έχουν στήσει αυτό το σύστημα με δίκτυο και χρησιμοποιούν την ισχύ όλων των υπολογιστών παγκόσμια. Θυμάμαι ο κ. Γαζής, που ήταν ο εθνικός εκπρόσωπος του CERN πριν από 1-2 χρόνια, μας έλεγε ότι όταν λέει το ένα το ημισφαίριο κοιμάται, είναι κλειστοί οι υπολογιστές του ενός ημισφαιρίου, το άλλο ημισφαίριο έχει τη δυνατότητα να παίρνει την ισχύ των υπολογιστών του κάτω ημισφαιρίου. Και όταν εμείς κοιμόμαστε, ναι, το άλλο ημισφαίριο χρησιμοποιεί την ισχύ των υπόλοιπων υπολογιστών. Δηλαδή έχουν φτιάξει έναν υπερυπολογιστή και τον έχουν απλώσει παγκόσμια. Είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι η νέα γενιά ίντερνετ τώρα. Η απόλυτη εφαρμογή και στο τεχνολογικό και τεχνικό τομέα του ισχύ εν τη ενώση. Μπράβο. Ναι, δηλαδή είναι τα υπόλοιπα που μας δίνει το CERN, τα οποία ίσως να είναι και κάτι να είναι πιο φοβερά πραγματικά από το ένα σωματίδιο Higgs, ας πούμε. Άρα οπωσδήποτε θα επηρεάσει σε κάποια χρόνια βέβαια και την καθημερινότητα των πολιτών. Ναι, πιθανόν να όλο έρθει αυτό το πείραμα και στο ξεκίνημά του ήδη και επηρεάζει. Τώρα στο τέλος του. Δηλαδή, αν είναι το τέλος βέβαια, προφανώς άλλα... ένας κύκλος κλείνει. Ναι, δεν νομίζω ότι θα είναι το τέλος. Δεν θα είναι το τέλος. Δεν νομίζω ότι θα είναι το τέλος. Δηλαδή όλο αυτό δεν στήθηκε μόνο για να βρουν το σωματίδιο. Ενδεχομένως το πρώτο κεφάλαιο να ολοκληρώθηκε. Ναι. Ακόμη και το Higgs, ας πούμε, δεν ξέρουμε τι θα βγάλει στις επόμενες γενιές. Δηλαδή, όπως είπε ο κύριος Φασούλας, όταν ανακαλύφθηκε το ηλεκτρόνιο, δεν ξέραν ότι μπορεί να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα το ηλεκτρόνιο. Φανταστείτε τώρα με το Higgs, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι σημαίνει αυτό που βρήκαν τώρα. Δεν μπορούν να έχουν κάποια ιδέα οι μεγάλοι επιστήμονες για το τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη. Εννοείται αλλά ότι ήδη... ενδεχομένως και η επιστημονική κοινότητα μην μπορεί να αντιληφθεί στο 100% το μέγεθος της ανακάλυψης. Σίγουρα, στο 100% μπορεί να μην μπορεί να το αντιληφθεί ακόμα. Δηλαδή, το τι επακόλουθα θα έχει μπορεί να μην μπορούμε ακόμα να το αντιληφθούμε. Δηλαδή, δεν περίμενε ότι θα βρουν το ίντερνετ, δεν περίμενε ότι θα βρουν το grid να φτιάξουν αυτόν τον υπερυπολογιστή. Κύριε Μανρούδη, βλέπουμε ότι. Αυτά προήλθαν στην αισία, να σα διακόψω. Στην πορεία δηλαδή προήλθαν όλα αυτά. Δηλαδή, με τα πειράματα ή του άλλου τα μηχανήματα που κάνανε για ακτινοβολίες που θα πούμε μετά. Βλέπουμε ότι. Άλλωστε, αυτό είναι και η διαδικασία που ακολουθείται στις φυσικές επιστήμες. Υπάρχει πρώτα η θεωρία και μετά το πείραμα που επιβεβαιώνει τη θεωρία. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι τα μεγέθη είναι τόσο μη συγκεκριμένα και το πεδίο, το γνωστικό, βαδίζει σε εδάφη τα οποία είναι μη ανιχνεύσιμα στο μεγαλύτερό τους μέρος. Ναι. Άρα στην ουσία τι προσπαθεί να κάνει στο συγκεκριμένο πεδίο το επιστημονικό, η φυσική, να παραμετροποιήσει την άγνοια και μετά με διάφορα πειράματα να αρχίσει να επαληθεύει ένα-ένα τα κομμάτια του puzzle αυτής της παραμετροποιημένης άγνοιας. Μόνο αυτό, δηλαδή υπάρχει θεωρία όπου για να επικυρωθεί η θεωρία οπωσδήποτε χρειάζεται πείραμα για να το δεχτούν όλοι. Δηλαδή, παράδειγμα, υπήρχε η θεωρία του Higgs, έπρεπε να βρεθεί το σωματίδιο για να πούνε οι επιστήμονες, ξέρεις, είναι σωστή η θεωρία. Αλλά από ό,τι βλέπω, όπως κινείται τώρα η διεθνής κοινότητα, είναι ανοιχτοί οι επιστήμονες σε οτιδήποτε καινούριο βγαίνει και το χρησιμοποιούν κατευθείαν. Δηλαδή, παράδειγμα, θα παραχθούν, έχουν ήδη παραχθεί νέα σωματίδια που δεν τα ξέρουν και δεν τα φαντάζονταν. Δηλαδή, ψάχνουν για άλλες διαστάσεις που πιθανόν να έχουμε γύρω μας. Που δεν το είχαν στο μυαλό τους σαν θεωρία. Δηλαδή, και μέσα από το πείραμα βγαίνουν και άλλα καινούργια πράγματα για τα οποία πιθανόν δεν έχουν και θεωρίες. Αλλά βλέπω νέα μονοπάτια αναζήτησης γνώσης. Ναι, νέα μονοπάτια αναζήτησης και βλέπω όμως ότι έχουν ανοιχτό μυαλό και κατευθείαν το πιάνουν. Δηλαδή, ψάχνουν ταυτόχρονα και άλλα πράγματα τα οποία δεν ήταν προγραμματισμένα. Μα είναι και η επιστημονική ελίτ, όμως μην ξεχνάμε. Ναι, είναι ελίτ. Σε αυτό το πείραμα. Ναι, είναι πραγματικά. Με την καλή έννοια της λέξης. Ελίτ. Να περάσουμε βέβαια και στις επόμενες φωτογραφίες. Να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πρέπει αυτή να την έχει ενότητα. Μία ή εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα. Ναι, μια ενδιαφέρουσα εικόνα όπου το CERN προσφέρει και εκπαιδευτικά προγράμματα. Δηλαδή, κάθε καλοκαίρι πηγαίνουν πάρα πολλοί φοιτητές,
πολύ μεγάλος αριθμός φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών και παρακολουθούν σχολείο 1-1,5 μήνες στο ΣΕΡΝ. Δηλαδή μέχρι και δίμηνα σεμινάρια μένουν εκεί, έχουν χώρους φαντάζομαι που θα μένουν και ουσιαστικά έρχονται σε επαφή, ξεναγούνται μες στους χώρους, κάνουν μαθήματα, έρχονται σε επαφή με πολύ μεγάλους επιστήμονες. Και υπάρχει δυνατότητα να πάνε και από την Ελλάδα, φαντάζομαι πηγαίνουν φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί και επίσης και καθηγητές μπορούν να φιλοξενηθούν στο ΣΕΡΝ, περίπου 1000 καθηγητές το χρόνο αν θυμάμαι καλά, μπορούν να πάνε από διάφορες χώρες. Νομίζω ότι την Ελλάδα φέτος έχουν πάει κάποιοι καθηγητές. Δεν ξέρω αν πήγαν ή είναι να πάνε. Δηλαδή έχουν δηλώσει κάποιοι καθηγητές και θα πάνε. Δηλαδή προσφέρει και στον εκπαιδευτικό τομέα του Ινστιτούτου, το ΣΕΡΝ. Επίσης έχει, από ό,τι μας είπαν, και μεταπτυχιακά προγράμματα και κάποιοι φοιτητές μπορούν να κάνουν ακόμα και το διδακτορικό τους αφού τελειώσουν στο ΣΕΡΝ, δηλαδή αν τους δεχτούν. Όπως το διδακτορικό, να σημειώσω, πληρώνονται. Δηλαδή, μας έλεγε ένας καθηγητής: έχουμε παιδιά που κάνουν διδακτορικό, νέους δηλαδή που τελείωσαν παράδειγμα το φυσικό ή τους μηχανικούς, και πάνε για διδακτορικό στο ΣΕΡΝ που τους πληρώνει το ΣΕΡΝ αφού δουλεύουν μέσα. Εδώ στην Ελλάδα δεν πληρώνεσαι, εδώ στην Ελλάδα το κάνει τζάμπα. Πληρώνεις κιόλας. Πάντως ναι. Και η εκπαιδευτική παράμετρος είναι πάρα πολύ είναι σημαντική. Πάρα πολύ αυτή που σημαντική. Τώρα. Είναι πολύ σημαντική. Γιατί μέσα από την εκπαίδευση και την επανεκπαίδευση είναι που βγαίνουν και τα αποτελέσματα τα επιστημονικά αργότερα. Είναι μια επένδυση για το μέλλον. Βέβαια και υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ καλά μυαλά. Ενδεχομένως κάποιοι από τους φοιτητές που πάνε να είναι οι αυριανοί επιστήμονες που θα είναι μόνιμοι στο ΣΕΡΝ. Δηλαδή έλεγε σε κάποια φάση πριν από 3 χρόνια, 4 θυμάμαι ο κ. Νανόπουλος που είχαμε φέρει πάλι στην Καβάλα και είχε μιλήσει. Μακάρι λέει να μην βρεθεί το Hills. Γιατί λέει οι νέοι, οι καινούργιοι επιστήμονες θα το πιάσουν όλο από την αρχή και μπορούν να βγάλουν μια πολύ καλύτερη θεωρία από αυτή που βγάλαμε εμείς οι παλιοί. Δηλαδή είπε μακάρι να μην βρεθεί, αν είναι να μην βρεθεί. Βέβαια, γιατί οι καινούργοι θα μπορούν να βγάλουν κάτι ακόμη καλύτερο από αυτό. Είναι 100% αντίληπτο το σκεπτικό με το οποίο το λέει και είναι και σωστό. Ναι, σίγουρα. Απλά να πω, χαριτολογώντας και εμείς, ότι ήταν πολύ ενθουσιασμένος που τον είδαμε χθες να μιλάει στα κανάλια. Ακόμα και ο Στίβεν Χόκινς, ο οποίος είχε βάλει στοίχημα $100 ότι δεν θα βρεθεί αυτό το σωματίδιο, και αυτός ευχαριστημένος ήταν και ας έχασε το στοίχημα. Ο Νανόπουλος, ο κ. Νανόπουλος, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες του πειράματος, του στησίματος, της θεωρίας, θα έλεγα. Γενικά υπάρχει μια ομάδα επιμήνων επιστημόνων, οι οποίοι νομίζω ότι είναι κινητήριος δύναμη στο πείραμα. Και στο πείραμα και παγκοσμίως. Δηλαδή αυτοί είναι με πολύ μεγάλη εμβέλεια επιστήμονες. Και ο κ. Τσεσμελής, ο κ. Γαζής. Ο κ. Γαζής, Τσεσμελής, ο Νανόπουλος. Και είχαμε την τύχη όλους αυτούς και τους έχουμε φέρει στην Καβάλα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει και από εδώ και έχουν δώσει διαλέξεις στην Καβάλα. Και συνεργάζονται με πάρα πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν είδα κάποια βιογραφικά ή που μιλάει ο κ. Γαζής, παράδειγμα, σε ποιο πανεπιστήμιο είναι την μια εβδομάδα, σε ποιο είναι την άλλη, πάει στο ΣΕΡΜ, παράδειγμα. Την άλλη εβδομάδα είναι στο ΣΕΡΜ, μετέχει στο πείραμα. Ναι, είναι φανταστικοί, είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Και έρχονται από πίσω κι άλλοι τέτοιοι. Αυτό είναι το φοβερό και το ελπιδοφόρο, ότι έρχονται κι άλλοι τέτοιοι. Ναι. Και φυσικά να τονίσουμε για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικό είναι ότι τους φέρνετε αυτούς τους ανθρώπους στην Καβάλα. Ναι, ό,τι μπορούμε να φέρουμε, δηλαδή. Δεν επιλέγετε τότε με αλφαγιώτα τυχαία η πόλη που θα έρθουν οι συγκεκριμένοι επιστήμονες. Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαία. Είτε Έλληνες είτε ξένοι, που σημαίνει ότι η Καβάλα στο εξωτερικό. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και το ΤΕΙ Καβάλας έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αν δεν ήταν το ΤΕΙ φέτος, δεν μπορούσαμε να στήσουμε αυτή την οικονομικά τουλάχιστον, δεν μπορούσαμε να στήσουμε την έκθεση πραγματικά. Το ΤΕΙ δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη. Μια πολύ μεγάλη πύλη επικοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα στον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε έχει και φυσικά να το και με άλλα αξιολογήσουμε αναλόγως. Υπάρχει και απευθείας συνεργασία με το ΣΕΡΝ. Και νομίζω ότι θα πάνε και 2 φοιτητές του ΤΕΗ στο ΣΕΡΝ. Αυτά θα μας τα πει και ο κ. Μαγκαφάς. Έχει την δυνατότητα να στείλει, ο κ. Μαγκαφάς τα ξέρει καλύτερα.